Story time. Σκέφτηκα ότι μια και είμαι σπίτι, να κάνω ένα story time και να εξηγήσω σε όλους πόσο σημαντικό πράγμα είναι η υγεία. Εγώ αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω παντού, αλλά να ξέρεις ότι αν είσαι στο Instagram θα το δεις ολόκληρο στο YouTube. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, το Instagram δεν δείχνει μεγάλα βίντεο, δείχνει ένα λεπτό. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχε 3 παιδιά και τον παππού και τη γιαγιά. Μεγάλο το σπίτι, ζούσαμε όλοι μαζί. Ο παππούς κάποια στιγμή πέθανε, δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήταν ο παππούς, γύρω στα 70, δεν θυμάμαι, περίπου τόσο πρέπει να ήταν. Αλλά η γιαγιά έζησε μέχρι τα 92. Η γιαγιά είχε προβλήματα υγείας. Πάντα. Από τα 40 της είχε προβλήματα υγείας, δεν μπορούσε να περπατήσει, είχε το ισχύο, είχε το μπαστούνι πολλά χρόνια. Στο τέλος ήταν με τις πατερίτσες και προς το τέλος έμεινε και στο κρεβάτι και δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου. Εγώ λοιπόν αυτό το πράγμα που το έζησα μέσα στο σπίτι, από μικρό κοριτσάκι κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η υγεία στον άνθρωπο. Νομίζω ότι περισσότερος κόσμος το κατάλαβε όταν έγινε ο COVID. Εγώ πάντως από μικρό κοριτσάκι το είχα καταλάβει. Πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να περπατήσεις και πόσο σημαντικό να είσαι υγιής. Ο λόγος που δεν μπορώ να μείνω πολλές ώρες μέσα στο σπίτι και να κάθομαι να μην κάνω τίποτα, νομίζω ότι είναι αυτός. Γιατί εγώ πάντα θέλω να είμαι έξω, να ζω, πιστεύω ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή. Όσο είμαστε υγιείς και όσο μπορούμε πρέπει να κυκλοφορούμε, να ζούμε, να κάνουμε πράγματα, να ταξιδεύουμε, να δουλεύουμε, να περνάμε καλά. Νομίζω ότι όλο αυτό το πήρα βέβαια από τον πατέρα μου, σίγουρα, αλλά το πήρα και από αυτό που έζησα από τη γιαγιά μου, που δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να συντηρήσει τον εαυτό της τα τελευταία της. Τέλος πάντων, με όλα αυτά τα προβλήματα υγείας που είχε, χειρουργία, γιατρούς, νοσοκομεία, περάσαμε πάρα πολλά με τη γιαγιά. Την προσέχαμε όλοι μες στο σπίτι. Εντάξει, το ζόρι το τράβαγε η μάνα μου, εννοείται αυτό. Αλλά όλοι τρέχαμε για τη γιαγιά. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις προβλήματα υγείας και να μην μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και πού θέλω να καταλήξω. Τώρα θα μου πεις, τα θυμήθηκες αυτά τώρα που δεν είσαι καλά? Όχι, πάντα τα θυμάμαι και πάντα τα σκέφτομαι. Απλώς τώρα που δεν είμαι καλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Πώς πολλοί άνθρωποι, ειδικά η νέα γενιά τα τελευταία χρόνια, έχει την υγεία της, μπορούν να κάνουν τα πάντα και δεν κάνουν τίποτα και κάθονται όλη μέρα σε μια οθόνη, κάθονται και παρακολουθούν τη ζωή των αλωνών χωρίς να έχουν δική τους προσωπική ζωή, δεν πάνε να δουλέψουν, κατηγορούν τις δουλειές, το σύστημα, τα πάντα. Δεν ξέρω ρε παιδιά, εγώ πάντα πιστεύω ότι δεν φτάνουν μόνο οι γνώσεις, φτάνει και η εμπειρία. Εγώ στη ζωή μου αυτό έκανα. Έκανα και δουλειά και σπουδές, όλα τα έκανα παράλληλα. Δεν μπορείς να ανέβεις και να εξελιχθείς χωρίς να δοκιμάσεις, χωρίς να κάνεις λάθη και χωρίς να ξεκινήσεις από χαμηλά. Κανείς δεν ξεκίνησε κατευθείαν ψηλά. Γιατί το περάσανε αυτό στη νεολαία και τους λένε ένα τόσο μεγάλο ψέμα ότι πήρες ένα πτυχίο και 2-3 μεταπτυχιακά και θα είσαι εκεί ψηλά και θα πάρεις τόσα και θα κάνεις τόσα. Παιδιά, αυτόματα δεν γίνονται όλα. Μακάρι να μπορείς να το κάνεις. Εγώ μαζί σου είμαι. Αλλά κάπου ξεκίνα, κυκλοφόρησε. Σε κάποια δουλειά όταν είσαι και βγεις και σε δούνε, έχεις και πιθανότητες να βρεις και κάτι καλύτερο. Θα έχεις και κάποια εμπειρία, θα κάνεις κάποια λάθη και θα γίνεις καλύτερος. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Να σου πω κάτι. Η δουλειά είναι σαν τον γκόμενο. Βρίσκεις έναν γκόμενο, δεν σε φέρεται σωστά, πας στον επόμενο, έχεις καλύτερη αντίληψη και πας σε καλύτερο. Το ίδιο είναι και η δουλειά. Έτσι είναι η ζωή. Αυτά δεν αλλάζουνε. Χρειάζεσαι την αποτυχία, πάντα τη χρειάζεσαι την αποτυχία. Δεν σου λέω να πες τα πατώματα του θανατά, αλλά δοκίμασε, βγες έξω και όταν αρχίσεις να περπατάς, πέφτεις. Πόσες φορές πέφτεις μέχρι να αρχίσεις να ισορροπείς και να περπατήσεις σωστά? Ούτε ξέρω. Αλλά σίγουρα θα πέσει. Όλα τα παιδιά πέσανε όταν ξεκίνησαν να περπατάνε.
Απλώς αυτό σου γίνεται μάθημα, εξελίσσεσαι, ανεβαίνεις, δυναμώνεις και γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Είναι δυνατόν να έχεις την υγεία σου και να είσαι κλεισμένος στο σπίτι? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, αυτό. Τι να πω, εγώ αυτές τις μέρες πήρα πολλά μηνύματα και μου λένε μείνε σπίτι και ξεκουράσου. Μόνο όταν είμαι τέζαμενο σπίτι, αλλιώς χαζί είμαι εγώ να κάτσω σπίτι. Έξω έχει ήλιο, ζέστη. Θα καθόμουν εγώ σπίτι με τέτοιο καιρό? Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αλλά τι να κάνω τώρα. Σήμερα είμαι ευτυχώς καλύτερα. Ευτυχώς. Το απόγευμα έχουμε και γάμο. Παντρεύουμε την Νικολέτα. Νομίζω ότι το απόγευμα θα είμαι ακόμη καλύτερα. Ευτυχώς τη νύχτα εγώ ζωντανεύω. Και θα πάω και στο γάμο. Και περιμένω και σχόλιο. Θα τα διαβάσω όλα. Κανόνιση.